Factory. Κωνσταντίνε. Στην Τεχνόπολη. Και τι ωραία μέρα καλημέρα, που κάνει. Καλημέρα. Είμαστε ολοζώντανοι Σπαρταρά με παιδιά. Έτσι, Σπαρταρά. Έτσι. Αγόρι μου, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χαιρετισμού σε όλου εκεί, ξέρετε. Όλοι. Φιλάκια, λοιπόν, φιλάκια. Δεξιά πάμε καλοκαίρι, γκάζι. Ευθεία μέσα πάμε χειμώνα, Χριστούγεννα. Ελάτε μαζί μου. Χριστούγεννα. Θα μας το κάνει. Θέλω να με ποτίσει. Φυσικά, παιδιά, Χριστούγεννα. Συγγνώμη για το πλάτη τώρα αυτό το πλάνο. Αυτή είναι η σύση μας εδώ. Στην ξενάγηση. Εδώ η σύση μας, έτσι. Γεια σου, Σισάκη. Το φροντίζετε το Σισάκη σας. Σε παρακαλώ, δεν μου έχουν μιλήσει χειρότερα σε κάλεσμα. Λοιπόν, εννοείται, φυσικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην είσοδο του Christmas Factory. Αυτό είναι το καινούριο show που έχει πάρα πολλά δώρα, πολλά πράγματα να δείτε να πάρετε. Αυτό δεν μας απασχολεί τώρα. Το Christmas Factory ξεκινάει από εδώ. Ναι, μου κάνουν νοήματα να γυρίσω να μην κάνω πλάτη γιατί δεν έχω κάνει peeling. Έτσι. Οπότε έχουν σωστό, έχουν δίκιο. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Εδώ είναι η σκηνή του Christmas Factory, στο οποίο γίνονται διάφορα δρόμενα από καραγκιόζες, συναυλίες, παντομίμες, θεατρικές παραστάσεις για παιδιά και όχι. Τι ωραία. Και μέσα πάμε. Βλέπετε το καρουζέλ, το οποίο είναι γεμάτο. Επίσης πρέπει να πω στους επισκέπτες του Christmas Factory σήμερα οπωσδήποτε, όχι ζιβάγκο παλτό, σίγουρα αντιλιακή. Ναι, παιδί μου, αφού λοιπόν, είμαστε και ανιακτοί. Μέχρι τι ώρα θα είστε, Κωνσταντίνε, είμαστε, σήμερα. Είμαστε, δεν το συζητώ. Μέχρι τι ώρα μέχρι τις 10 το βράδυ, από τις 10 το πρωί. Α, ωραία. Όνειρο. Βεβαίως. Και Κωνσταντίνε, είστε όλες τις γιορτές, σωστά, μέχρι πότε? Μέχρι τις 7 του μήνα. Όλες τις γιορτές. Κάτι πήγες να πεις, έχουμε. Με αυτή τη χαρά. Τι πήγες να πεις? Με αυτή ακριβώς, ναι. Πρέπει να πω ότι με το εισιτήριο που μπαίνετε στην είσοδο υπάρχουν 9 διαδραστικά παιχνίδια για όλους. Φέτος το Christmas Factory κλείνει 10 χρόνια. Έχουμε τα γενέθλια του Άγιου Βασίλη, τα γιορτάζουμε. Και προσπαθούμε μέσα από 9 διαδραστικά παιχνίδια να υπολογίσει το κάθε παιδί, μαζί με τον κηδεμόνα του και όχι, πόσο χρονών είναι ο Άγιος Βασίλης. Αυτό θα το αποφασίσει το κάθε παιδί ανάλογα τις προσλαμβάνουσες που έχει φυσικά. Μάλιστα. Έχουμε διάφορες καινούργιες δράσεις. Όπως το ζωντάνεψε. Ναι, έχει γενέθλια, επιτέλους, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο είναι, έτσι. Καλά, δεν είναι ανάγκη και όλα λυσάμε με τις ηλικίες. Αφήστε τον Βασίλη να είναι όσο φαίνεται. Και όλους τους άλλους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν υπολογίσουμε τον Άγιο Βασίλη, θα έρθει και η σειρά μας. Ναι, όχι. Να υπάρχει μια κοινή στάση για όλους. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Από εδώ είναι το καφέ, τα φαγητά. Το Christmas Factory έχει τα εστιατόρια που βλέπετε εδώ. Θα περάσουμε σε λίγο να τα δούμε. Και ευθεία πάνω είναι το παγοδρόμιο, το τρενάκι που βλέπετε στο βάθος. Δεν ξέρω, το βλέπουμε. Κοίταξε, είναι λίγο βάθος, η αλήθεια είναι, ναι. Και εμένα είναι και μακριά το μόνιτορ. Αστιγματισμό. Από όλα, γιατρέ μου, ευτυχώς που δεν είσαι οφθαλμίατρος. Εμένα μου θυμίζει και λίγο Chinatown πάνω στο Λονδίνο, έτσι όπως τα έχετε κάνει τα φαναράκια πάνω. Θυμίζει Chinatown στην Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να σου πω, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, όλη αυτή επάνω. Εσύ θα είσαι εκεί όλες τις μέρες, θα ξαναγείς τον κόσμο ή θα έχεις και ζωή προσωπική? Εντάξει, δεν είμαι εξωτικό, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό έχουμε τα εξωτικά που θα ξαναγείς τον κόσμο. Κανονικά είχα πει ότι είσαι εξωτικό. Ναι, δεν το έπανε το μήνυμα. Ήθελα να μας ξαναγείς. Ευτυχώς το γλίτωσα, δεν μου το έπανε. Δόξα τω Θεώ, Μαρία μου. Δεν χρειάστηκε να σε πάρω τηλέφωνο να το διαβάσω. Γινόταν viral, ρε σύντομα. Εμένα μου ήταν ξεχωρό και τραγούδι. Δεν ξέρω τώρα. Για σήμερα. Άμα θες μπορώ να πέσω μπροστά στο. Άμα θες μπορώ να πέσω μπροστά στον Άγιο Βασίλη. Εδώ αριστερά είναι. Εδώ τραγούδησε εσύ στην αρχή, φτάνες, μην τους κουράσουμε άλλο, το έκανες τόσο καλά. Τι ήθελα να πω, εδώ ευθεία μέσα είναι το σπίτι του Άγιου Βασίλη, το οποίο έρχεται το παιδί και γράφει γράμμα μαζί με το γονιό του και ζητάει ό,τι θέλει. Μέσα είναι το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, το οποίο το παιδί φτιάχνει ένα μπισκότο, το οποίο το ψήνει και το χαρίζει, δεν το τρώει. Και καταλαβαίνουμε λίγο πώς είναι το μοίρασμα και πώς είναι το να ετοιμάσω κάτι και να το δώσω. Υπάρχει διάδραση φέτος το όχι κόψε ένα δέντρο ή στόλισε ένα δέντρο, αλλά σώσε ένα δέντρο, το οποίο καλούμε το παιδί να φυτέψει ένα δέντρο και να το γυρίσει πίσω στον πλανήτη το οποίο το στέρισε τα υπόλοιπα χρόνια. Έχουμε το παραμύθι Τα Πέντε Βότσαλα του Γιώργου Σουλεϊμάν. Το οποίο είναι ουσιαστικά ένα παραμύθι που το κάνει ανάγνωση ένα εξωτικό. Εδώ είναι η Ταραντή μας. Όποιος έχει προσλαμβάνει και ταυτίζεται, μπράβο του. Τι ήθελα να πω. Πήγα να πω ρε ντεκόρ, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα με αυτό που είπες. Εντάξει. Κωνσταντίνε. Τι θέλω. Εγώ λέω να πούμε μετά από εκεί τελειώνοντας την εκπομπή, να σε συναντήσουμε, να κάνουμε και κουλουράκι και εμείς παιδάκια είμαστε. Έχουμε και γκλουβάι να πιείτε, άμα έχετε περάσει δύσκολα στην εκπομπή, που ποτέ δεν πρέπει να είναι δύσκολα στην εκπομπή, πρέπει να είναι και εμείς καλά μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω επίσης ότι έχουμε και την ζωγραφία, την οποία ζωγραφίζει το παιδί και ζωντανεύει στον τοίχο, όλη η ζωγραφιά του παίρνει σάρκα και οστά και αρχίζει και κινείται. Έχουμε ωραία. Τη θεατρική παράσταση Ανάποδα Χριστούγεννα, η οποία είναι σε κείμενο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν, και μιλάμε για τα Ανάποδα Χριστούγεννα. Ουσιαστικά τι κάνουμε, ακυρώνουμε τα Χριστούγεννα και βλέπουμε αν τα χρειαζόμαστε. Και το παιδί αποφασίζει από μόνο του. Τα ήθελε τελικά ή τα κάτι δεδομένο που το.
Τα χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή, τα χρειαζόμαστε. Απόλυτα τα χρειαζόμαστε, μην το συζητάς. Θέλω να σου ευχηθώ να περάσει πάρα πολύ ωραία τις γιορτές. Μπορεί να σε πετύχω και κάπου, κοινές παρέες έχουμε, ποτέ δεν ξέρεις. Να είσαι καλά. Ναι, εγώ θέλω να πω ένα συνθηματικό, Μαρία μου, Νέλη Γκίνη, ξέρεις εσύ. Και από εκεί και πέρα. Ναι. Αν μας ακούει η Νέλη Γκίνη, να πούμε ότι την αγαπάμε πολύ. Χρησιμοποιήθηκε το όνομα σε ένα παιχνίδι με επωνύμους. Και ήταν το συνθηματικό. Ναι, μας. Για καλό το είπα. Με χαμόγελο το είπα. Ναι, ήταν ναι. Το συνθηματικό εμένα και τη Μαρία. Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε που δεν τα καταφέραμε. Τόσο καλοί κλέφτες. Εγώ πάντα που θυμάμαι ότι κερδίζω. Νόμιζα ότι είχαμε κερδίσει. Δεν βαριέσαι. Όχι, τώρα που το έπαιζε, δεν θα στεναχωρηθώ. Και νομίζω είχαμε χάσει και από ένα. Και νομίζω ότι είχαμε χάσει και από ένα συγγενικό σου πρόσωπο. Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω παραπάνω. Από το παιδί μου. Θέλω... Α, γι' αυτό δεν με νοιάζει. Ναι. Εντάξει. Τη χάρισε η μάνα η Γκρέκα την καλέ, νίκη της, λοιπόν. Άμα σε κερδίζει να... το παιδί σου, είναι μεγαλύτερη χαρά από το να κερδίσει εσύ το παιδί σου. Τυφλή χαρά. Ναι. Εμένα επειδή δεν είναι τα παιδί μου και είμαστε στην ίδια ομάδα, όπως καταλαβαίνει λίγο το μίσο. Αλλά δεν πειράζει. Να σε θέλω καλά. Να ευχηθώ σε εσάς. Καλές γιορτές. Να περάσετε όπως θέλετε. Να σταματήσουμε τους ψυχαναγκασμούς. Περάστε όμορφα. Περάστε όπως θέλετε. Γιατί και ο κόσμος έχει αρχίσει και τρελαίνεται. Άμα δεν θέλει να περάσει καλά και θέλει απλά να περάσει. Και ψυχίατρος και οδοντίατρος. Δεν χρειάζεται και όλο αυτό. Φιλιά πολλά. Φιλιά, μετά την εκπομπή σας περιμένουμε. Είμαστε μέχρι τις 10 το βράδυ. Να σε καλά. Να περάσεις τέλεια.